Για να δούμε τι κρύβει και η μέρα 9. Πού είναι το 9? Α, το βρήκαμε εύκολα σήμερα. Ναι. Τι είναι? Το νομίζω πως θα είναι σάκος. Να βοηθήσεις. Περίμενε. Το βγαλές? Έλα. Oh. Τι είναι? Κάτσε να δούμε. Κάτσε λίγο έτσι. Κάτσε εσύ να θέλεις. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Άγιος Βασίλης είναι. Όχι, Βασίλη. Για να δούμε τι κρύβει και το ημερολόγιο δραστηριοτήτων. Για να ρίξει τώρα η μου το νούμερο 9. Φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα μπισκότα. Πάλι μπισκότα θα φτιάξουμε σήμερα. Να δούμε. Α, τέλεια. Καλημέρα, vlog μα. Σήμερα ένατη. Τέλεια, καταπληκτικά, υπέροχα. Πολύ χαίρομαι. Πάμε δυνατά. Πότε κοντεύουμε να φτάσουμε στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη? Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τώρα περιμένω μια φιλενάδα να πιούμε ένα καφεδάκι, έτσι στα γρήγορα. Και μετά θα ξεκινήσουμε δουλίτσες, γιατί σήμερα θα κάνουμε και το άλλο το παιδικό. Δεν μας φταίνει το ένα, θα κάνουμε και το άλλο σήμερα. Το μενού σήμερα έχει παστίτσιο. Λοιπόν, τους το είχα τάξει, οπότε νομίζω είναι μια καλή μέρα, η Παρασκευή, για να τους χοροποιήσω. Τα μικρά φάγανε ήδη φακές δύο μέρες, οπότε... Δεν θα τα χαλάσω νομίζω, το παστίτσιο σήμερα. Έβαλα το κοιμά μου να γίνεται, έχω ρίξει το νεράκι να πάρει μια βράση και μετά να το χαμηλώσω. Έχω βάλει και το νερό, τα μακαρόνια, να βράζει σιγά σιγά. Πάρα πολύ ωραία, θα τους βάλω όχι ολόκληρο πακέτο, έχω εδώ πέρα που λείπουν λίγα. Οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτό το πακέτο, θα το κάνω σαν ένα πιο μικρό πυρεξάκι. Φτιάξουμε και την μπεσαμέλ, θα είναι έτοιμο στο άψε σβήσε. Και φυσικά πρέπει να ξεκινήσω και το δωμάτιο της μικρής, το οποίο γίνεται χαμός, πρέπει να μαζέψω καρτούλες. Αυτό είναι σεντόνι που το έχουν για να παίζουν, γιατί κάνουν τις πριγκίπισσες, η Ανθούλα κάνει την πριγκίπισσα και το βάζει στο κεφάλι και κάνει βόλτες με μια πιάστρα. Τα πάντα, κρεβάτια, όλα, να τακτοποιήσω, να καθαρίσω και να δω τι θα πετάξω και από τα δικά της πραγματάκια. Πήρα τη σακούλα μου να είμαι προετοιμασμένη για τα σκουπιδάκια. Η ώρα είναι 10 και 20 περίπου, 25. Δεν θα βάλω χρονοδιάγραμμα όμως, γιατί χτες που, προχθές μάλλον που έκανα του μικρού, δεν πήγε τόσο καλά. Οπότε φαντάζομαι ότι ούτε και αυτό θα πάει πολύ καλά. Αλλά λέω ρε παιδί μου ότι σε μία ωρίτσα της Ανθούλας που δεν έχει πολύ πράγμα, είναι πιο χαλαρή κατάσταση, θα τα καταφέρω. Θα φανεί. Η ώρα είναι... θα ανοίξει. Τι έγινε? 10 και 25. Οκ. Okay. Θα το δούμε αν θα μου πάρει μέχρι τις 11.30. Λέω μέχρι τις 11.30 μία ωρίτσα. Πιστεύω θα τα καταφέρω σήμερα. Κάτσε να το δούμε. Η ώρα έχει πάει 11 και 10, αλλά το δωμάτιο δεν το έχω τελειώσει. Τελειώνω, αλλά επειδή σταμάτησα για να ετοιμάσω το παστίτσιο, εδώ, τώρα φτιάχνω και την μπεσαμέλ. Σίγουρα θα πάει μετά τις 11.30. Οπότε, αλλάζω την ώρα και βάζω μέχρι τις 12, γιατί όπως και να το κάνουμε, έχασα χρόνο από το παστίτσιο. Άρα βάζω νέο στόχο μέχρι τις 12. Βέβαια, το δωμάτιο τελειώνει, οπότε πιστεύω ότι μέχρι 12 θα είμαι έτοιμη. Για να μην μείνει και λίγο χρόνο μα και κάνω και τίποτα άλλο μέσα στην ημέρα. Βέβαια, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ήπια το καφεδάκι μου πρωί-πρωί. Που σημαίνει ότι ξεκίνησε πολύ χαλαρά η ημέρα. Μ' άρεσε, μ' αρέσει όταν ξεκινάει η ημέρα μου έτσι. Μπορεί να ζορίζομαι λίγο παραπάνω μετά στο σπίτι. Για να προλάβω τα κάποια πράγματα. Μαζί με τη δουλειά, μαζί με όλα, μαζί ό,τι έχω να ετοιμάσω τέλος πάντων. Πολλές φορές είπα τη λέξη μαζί, πλούσιο λεξιλόγιο. Λοιπόν, αλλά όταν ξεκινάει έτσι η μέρα σου ευχάριστα, βλέπεις ανθρώπους δικούς σου, πίνεις ένα χαλαρό καφέ, κουβεντιάζεις πέντε πράγματα και δεν ξεκινάει μέσα στην τσίτα, πραγματικά είναι πολύ... είναι όμορφο ξεκίνημα, πώς το κάνουμε. Thank you.
11 και 20 το παστίτσιο μου μπήκε στο φούρνο. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με το δωμάτιο που είμαι σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Δηλαδή έχω τακτοποιήσει κάτω, έχω ξεχωρίσει κάποια παιχνίδια, έχω μαζέψει γραφείο σχεδόν, θέλει λίγο καθάρισμα, ξεσκόνισμα και τέτοια. Και νομίζω ότι σε κανένα ταρτάκι 20 λεπτά θα έχω τελειώσει εντελώς. Και ναι, τα κατάφερα πριν τις 12. 12 παρά 10 είχα τελειώσει όλα τακτοποιημένα. Σκούπισα κιόλας, έκανα το σκούπισμά μου. Φτιάξαμε και το γραφείο. Αυτά τα έχω αφήσει εκεί πέρα για να τακτοποιήσει μόνη της. Η βλακία τώρα ποια είναι? Ότι μου ζήτησε, λέει, να μην της τα πετάξω όλα. Μου λέει, μα μάζεψα, αλλά μην μου πετάξεις πολλά πράγματα. Και εγώ της υποσχέθηκα ότι δεν θα πετάξω. Αλλά εν τέλει, μάζεψα όλη αυτή τη σακουλάρα για να πετάξω με χαρτιά, χρήστα και παιχνίδια. Οπότε. Είμαι λίγο σε δίλημα ότι μπορεί και να καταλάβει ότι πέταξα πολλά πράγματα. Ελπίζω πως όχι. Εν τω μεταξύ, το παστίτσιο είναι έτοιμο και βλέπω αυτή την κουζίνα. Είναι ό,τι κατσαρόλες σχεδόν έχω και τηγάνια. Είναι εδώ πέρα και θέλω να είναι πλήσιμο. Και πρέπει να το κάνω κάποια στιγμή. Αλλά τώρα δεν έχω καμία όρεξη. Θέλω να βάλω να φάω. Γιατί με έχει πιάσει μία πείνα τρομερή. Δεν έχω φάει πρωινό, δεν έχω φάει τίποτα όλη μέρα. Οπότε λογικό. Καλά πήγε αυτό. Ωραίο τέτρις. Έχω φτάσει σε άλλο επίπεδο. Απλά το θέμα είναι ότι έχω βάλει το τρίτο πανάκι που έχω εδώ πέρα για πλήσιμο, γιατί είχε λερωθεί. Οπότε μένουν δύο. Γι' αυτό και μείναν και δύο κατσαρόλες οι οποίες θέλουν ακόμα πλήσιμο και θα πληθούν μετά, μόλις αρχίσουν να στεγνώνουν αυτά. Ευτυχώς το μεσημέρι μπαίνει πάρα πολύ ήλιο στο παράθυρο. Οπότε θα στεγνώσουν μέχρι 4-5 ώρα θα έχουν στεγνώσει. Οπότε θα πλύνουν και τα υπόλοιπα. Δηλαδή αυτές τις δύο κατσαρόλες. Το χειρότερό μου όταν συμβαίνει αυτό και μου μένουν άπλυτα λόγω χώρου. Πώς θα κάτσουμε να μάθουμε για τα έθιμα των άλλων χωρών, τα χριστουγεννιάτικα έθιμα, αν δεν φτιάξουμε ωραιότατες κρεπούλες. Λοιπόν, έφτιαξα το μείγμα μου, είναι πανεύκολο, σας αφήνω συνταγή από κάτω, δεν θυμάμαι το site ακριβώς και ξεκινάμε. Τώρα παιδιά, θα τραβάω και βίντεο, τι θα βγει δεν ξέρω. Λίγο ακόμα. Δεν θέλω να βγουν πολύ μεγάλες. Το μόνο που έχουμε να βάλουμε μέσα είναι μαρμελάδα και μπισκότο, καθώς μας έχει τελειώσει το μέλι μας, τελειώσει η μερέντα μας, τελειώσει το φυσικό βούτυρο. Όλα μαζί ξαφνικά τελειώσανε, οπότε θα βάλουμε μαρμελάδα. Εγώ έχω το συγκεκριμένο σκεύος, είναι τη Easy και είναι κρεπιέρα ουσιαστικά. Μπορείς να το κάνεις όσο μεγάλη είναι η επιφάνειά της, αλλά εγώ δεν θέλω τόσο μεγάλη ούτως ή άλλως. Είναι πανεύκολο, μπορείτε όμως να το κάνετε και σε τηγανάκι απλά. Δεν έχω βάλει λάδι από πάνω, γενικά το αλήφω πρώτα λάδι πριν ρίξω οτιδήποτε, pancakes και τέτοια. Αλλά επειδή έχει αρκετό λάδι το μείγμα μέσα, έχει 3 κουταλιές της σούπας λάδι ή βούτυρο, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται, δεν θα πάθει κάτι και χωρίς λάδι η κρεπιέρα μου. Από κάτω βγαίνουν κανονικότατες, δεν κολλάνε. Να, αυτά κάνω και μετά τρέχω και δεν φτάνω. Και τώρα γυρίζω το κλείσιμο του βίντεο με ένα πολύ κακό φωτισμό που θα μπορούσα να είχα αποφύγει. Γιατί ξεχάστηκα. Γιατί χτες
και προχθές τις προηγούμενες ημέρες. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να ξεκουραστώ το μεσημέρι, οπότε το βράδυ ήμουν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Πολύ κουρασμένη, πολύ πεσμένη, πολύ... Και λέω σήμερα το μεσημέρι θα ξαπλώσω λίγο. Φυσικά πάλι δεν κατάφερα να κοιμηθώ, αλλά ξάπλωσα. Με το να ξαπλώσω όμως εγώ ξεχάστηκα. Και ξέχασα ότι δεν είχα κάνει κλείσιμο για το βίντεο μου αυτό. Δεν σας είχα χαιρετήσει. Λοιπόν, είδαμε και ένα κλιπάκι από χθες που έφτιαξα κρέπες στα παιδιά. Ήθελα απλά να σας δείξω και να σας βάλω από κάτω τη συνταγή, γιατί είναι καταπληκτικές κρέπες. Αν έχετε κρεπιέρα είναι ιδανική, εάν δεν έχετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τηγανάκι. Είναι τέλειο, είναι το πιο νόστιμο μείγμα για κρέπες που έχω δοκιμάσει. Θα σας αφήσω link από κάτω. Και ναι, κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω. Σήμερα πάλι ήμουν λίγο all over the place, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραδίπλα. Έρχεται Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω τι θα καταφέρω να κάνω. Έχω πολλά στο νου μου για το Σαββατοκύριακο, αλλά κυρίως θα έχει πολλή δουλειά. Διότι τώρα και με το πακέτο του Manifest Your Life που έχω βγάλει, που είναι όλα μαζί, τα προϊόντα που σας έδειξα, που σας είπα μάλλον, σας μίλησα και προχθές, έχουν αρχίσει και πρέπει να κανονίσω κάποιες νέες συνεδρίες, κάποια νέα προγράμματα, κάποια νέα πράγματα, οπότε θα έχει πολλή δουλειά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, να έχετε μια υπέροχη Παρασκευή, ένα υπέροχο βράδυ Παρασκευής. Ελπίζω να καταφέρω να το ανεβάσω απόψε. Αν δεν το ανεβάσω απόψε, θα ανέβει νωρίς, αύριο το πρωί, πιστεύω θα τα καταφέρω απόψε, γιατί αλλιώς μετά αύριο θα ανεβάσω δύο, και το πρωί και το βράδυ. Δεν ξέρω, ελπίζω να τα καταφέρω απόψε τέλος πάντων. Σας χαιρετώ. Φίλα και πολλά.